Καλησπέρα. Από το πρώτα και όλα άρθρο του νομοσχεδίου που έδωσε σε δημοσιότητα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας για τη δημιουργία του νέου επιπορικού ταμείου ΤΕΚΑ, Ταμείου Επιπορικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται για ένα ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, αλλά για κάτι άλλο. Δημιουργείται ένας φορέας, ο οποίος, όπως γράφει και το ίδιο το νομοσχέδιο, θα συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας, της καπιταλιστικής οικονομίας. Διαβάζοντας άρθρο-άρθρο το νομοσχέδιο, μας ξεκαθαρίζουν τις συντάξεις του το τι διώκουν με την είδηση του ΤΕΚΑ. Ξεκινώντας από τα χαρακτηριστικά που το διέπουν, Α κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών, οι οποίες καταβάλλονται υποχρεωτικά, Β επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, έτσι ονομάζουν τον ασφαλιστικό βίο, Γ σόρευση εισφορών για επενδύσεις σε κινητές αξίες, χρηματοοικονομικά προϊόντα και ακίνητα και άλλα. Στο ΤΕΚΑ θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά από 1/1/22 όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, δηλαδή όλοι, και προαιρετικά όσοι είναι κάτω από 35 ετών. Προαιρετική υπαγωγή προβλέπεται και για συγκεκριμένες κατηγορίες κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν είχαν πριν επιπορική ασφάλιση και είναι άνω των 35 ετών. Τόσο ο ρόλος του ΤΕΚΑ όσο και ο τρόπος διοίκησής του μας δείχνει ότι αυτός ο φορέας δεν έχει σχέση με κοινωνική ασφάλιση, αλλά με χρηματοπιστωτικό φορέα. Το Εφταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος, θα είναι πρόσωπα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και θα επιλέγονται από επιτροπή, αποτελούμενη από τον υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον πρόεδρο της Κεφαλαιαγοράς, τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται για ταμείο κοινωνικής ασφάλισης, αλλά για διοίκηση χρηματιστηριακής εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι 18 άρθρα του νομοσχεδίου από το 10 μέχρι και το 27 ασχολούνται με τα όργανα διοίκησης. Φυσικά, δεν προβλέπεται καμία συμμετοχή, έστω και τυπική, κάποιου κοινωνικού φορέα ή εκπροσώπου των ασφαλισμένων συνταξιούχων, όχι ότι αυτό βέβαια θα άλλαζε το χαρακτήρα του. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πλαισιώνει η Επενδυτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα διαθέτουν, όπως λέει το ίδιο το νομοσχέδιο, ενισχύ πιστοποιητικό καταλληλότητας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, που αντιστοιχεί τουλάχιστον στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Οι εμπνευστές του ΤΕΚΑ, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, είναι ένα σύγχρονο χρηματοδοτικό εργαλείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, σκέφτηκαν ότι για να επιτελεί το ρόλο του και να είναι απρόσκοπτη η λειτουργία του, θα πρέπει να μην έχει υποχρεώσεις. Δηλαδή, να μην έχει συνταξιούχους για τα επόμενα τουλάχιστον 40 χρόνια. Όσοι είναι σήμερα συνταξιούχοι και όσοι βγουν σε σύνταξη τα επόμενα χρόνια, όσοι δηλαδή είναι σήμερα πάνω από 35 ετών, θα παραμένουν στο ΕΤΕΑΕΠ, σημερινό η ΕΦΚΑ, σε μια πορεία εξαφάνισης της επιπορικής σύνταξης, όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, για τα επόμενα 5 χρόνια, ο κρατικός προϋπολογισμός θα καταβάλει κάθε λειτουργική και όχι μόνο δαπάνη του ΤΕΚΑ. Οι λεγόμενες συντάξεις μερίσματα του ΤΕΚΑ θα υπολογίζονται με βάση τον πίνακα θνησιμότητας και το πρεξοφλητικό επιτόκιο. Δηλαδή, θα δημιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός από τις εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη όλου του ασφαλιστικού βίου. Τα σωρευμένα αυτά ποσά θα επενδύονται με βάση το επενδυτικό προφίλ του ασφαλισμένου, έτσι γράφει το νομοσχέδιο, είτε από την Επενδυτική Επιτροπή, είτε από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, με δική του ευθύνη σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και έτσι θα προκύπτει η σύνταξη μέρισμα. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων δεν είναι νέο και ισχύει και σήμερα για τους ασφαλισμένους από 1/1 του 2014 και προβλέπεται από ποιον άλλον, από τον νόμο Κατρούγκαλου, τον νόμο 43-87 του 2016, ο οποίος αντέγραψε τον νόμο 40-52 του 2012 του Κουντρουμάνη. Δημιουργείται, όπως είπαμε, ένας ατομικός λογαριασμός, ατομικός κουμπαράς, από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και μετατρέπεται σε σύνταξη
με βάση τις ράντες του πίνακα θνησιμότητας που εκδίδει η Ελστάτ για τις ηλικίες από 15 έως 110 ετών. Μία παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, οι ράντες και οι συντελεστές είναι, τα βγάζει το Ελστάτ με βάση το προσδόκιμο ζωής της χώρας. Υπάρχει λοιπόν ένας δεκαδικός αριθμός από το 15 μέχρι το 110, το οποίο πολλαπλασιάζεται με 12 και διαιρεί το σύνολο συσσωρευμένων εισφορών του ασφαλιστικού βίου. Έτσι θα γίνεται σήμερα, έτσι προβλέπεται θα γίνει και από το νέο ταμείο, το ΤΕΚΑ. Να πούμε μερικά παραδείγματα. Για σύνταξη γύρατος, κάποιος είναι ασφαλισμένος και είναι 67 χρονών. Έχει 15 χρόνια ασφάλισης και έχει μέσο μισθό 1.000 ευρώ. Και ασφάλιστρο 6%, 3% για τον εργαζόμενο, 3% για τον εργοδότη. Ο ατομικός λογαριασμός διαμορφώνεται ως εξής. 1.000 που είναι ο μέσος μισθός. Επί 6% μας κάνει 60. Επί 14 μισθούς το χρόνο, επί 15 χρόνια, συσσωρεύει ένα ποσό 12.600 ευρώ. Η ράντα του 67ου έτους, αυτό που σας έδειξα προηγουμένως, είναι 17.297. Οπότε το 12.600, το συσσωρευμένο ποσό, διαιρείται με το 17.297 επί 12, όπως σας είπα, και η σύνταξη που προκύπτει είναι 60 ευρώ και 70 λεπτά για τον ιδιωτικό τομέα και 52 ευρώ 0,3 λεπτά για το δημόσιο, επειδή στο δημόσιο υπάρχουν 12 μισθοί. Ένα δεύτερο παράδειγμα για σύνταξη αναπηρίας. Αυτό είναι πραγματική περίπτωση, αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς δηλαδή. Ασφαλισμένος 40 ετών. Πρώτη ασφάλιση 1/1/2015. Μέσος μισθός 700 ευρώ. Ένα συνταξιοδότησης, τότε κατέστη ανάπηρος, 1/1/2021. Ο ατομικός λογαριασμός διαμορφώθηκε με βάση τα ισχύοντα ασφάλιστρα από το 2015 μέχρι σήμερα σε 3.899 ευρώ. Η ράντα του 40ου έτους είναι 33,435, οπότε 3.899 που συσσόρευσε. Επί τη ράντα, η σύνταξη που προκύπτει είναι 9 ευρώ και 71 λεπτά για τον ιδιωτικό τομέα και 8 ευρώ και 33 λεπτά αν ήταν στο δημόσιο. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το προηγούμενο σύστημα υπολογισμού και των κύριων και των επικουρικών συντάξεων πριν τον νόμο Κατρούγκαλου προέβλεπε τη λεγόμενη κατώτερη σύνταξη γύρατος, αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένου που είχε σχέση με τον ισχύοντα κατώτερο μισθό και αυτό θεσμοθετήθηκε μετά από αγώνες γιατί αυτές οι συντάξεις θανάτου ασφαλισμένου και αναπηρίας αναφέρονται συνήθως σε νέους ηλικιακά ανθρώπους οι οποίοι αντικειμενικά έχουν λίγο χρόνο ασφάλισης. Θεωρούμε λοιπόν θράσος να καταγγέλει η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση το νέο επικουρικό όταν η ίδια ψήφισε και υλοποίησε το τερατούργημα νόμο Κατρούγκαλου που ισχύει σήμερα για τις επικουρικές συντάξεις, θεσπίζοντας την νοητή κεφαλαιοποίηση, έτσι το ονομάζει ο νόμος, και κατάργησε τις κατώτερες συντάξεις για όλες τις αιτίες της συνταξιοδότησης. Εδώ να πούμε ότι στο νομοσχέδιο για το ΤΕΚΑ για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου, επειδή αντιλαμβάνονται ότι μπορεί άμεσα να καταρρεύσει η επιχειρηματολογία τους σαν χάρτινος πύργος, επειδή η αναπηρία και ο θάνατος είναι απρόβλεπτα γεγονότα και μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, προβλέπουν μια κατώτερη σύνταξη μέρισμα, η οποία θα υπολογίζεται με τον ίδιο κεφαλαιοποιητικό τρόπο που αναφέραμε για υποθετικές εισφορές, δηλαδή σαν κάποιος να έχει 15 χρόνια, του εκάστοτε κατώτερου μισθού. Και εφόσον με αυτόν τον υπολογισμό η σύνταξη θα είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα προέκυπτε από τον υπολογισμό του ατομικού του λογαριασμού, θα καταβάλλεται η μεγαλύτερη. Δηλαδή, για το παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, η σύνταξη αναπηρίας βγαίνει 9,71 λεπτά, η οποία όμως είναι μικρότερη από την προτινόμενη κατώτερη σύνταξη που με βάση την υποθετική ασφάλιση των 15 ετών με τον κατώτερο μισθό θα έπρεπε να ήταν 20,41 ευρώ. Το καταπληκτικό είναι ότι το τεράστιο αυτό ποσό, 20 ευρώ και 41 λεπτά, θα το καταβάλει ο κρατικός προϋπολογισμός και όχι το ΤΕΚΑ, όπως λέει το νομοσχέδιο, επειδή υπερβαίνει το δικαιούμενο ποσό του ατομικού λογαριασμού. Το κράτος δηλαδή θα επιδοτεί το ΤΕΚΑ προκειμένου να μην επιβαρυνθεί στο θεάρεστο έργο του της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων. Η καταβολή των συντάξεων μερισμάτων του ΤΕΚΑ δεν μπορεί να είναι πριν από τη συμπλήρωση των γενικών ορίων ηλικίας, δηλαδή το 67ου έτους σήμερα, το οποίο φυσικά μπορεί να μεταβληθεί τα επόμενα 40 χρόνια, και πάντως όχι πριν από τη συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
Το νομοσχέδιο φυσικά δεν απαντάει, άλλωστε δεν μπορεί να απαντήσει, τι θα γίνει με τους νυν συνταξιούχους και όσους είναι πάνω από 35 ετών και θα εξαιρετηθούν από 1-1 του 22. Η διακοπή των νέων εισφορών, που στο μεγαλύτερο βαθμό χρηματοδοτούν εντός εισαγωγικών τις συντάξεις, θα οδηγήσει στο να βρεθούν στον αέρα. Το κενό που θα δημιουργηθεί, παρόλα σε ψελίζει η κυβέρνηση, θα καταλήξει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων, ακόμα και στην οριστική κατάργησή τους. Με τον νόμο Κατρούγκαλου έχει οριστεί η λεγόμενη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, δηλαδή ο κάθε φορά δημιουργούμενος ατομικός λογαριασμός που και σήμερα ισχύει, όπως σας είπα, ισορρευμένες αυτές τις φορές μπορεί να απομειωθούν, να μικρύνουν, παρόλο που ο ατομικός λογαριασμός θα έχει φτιάξει μεγαλύτερο ποσό πριν από την επεξεργασία τους με τον πίνακα θνησιμότητας. Και προβλέπεται από τον νόμο συγκεκριμένος συντελεστής γι' αυτό. Σήμερα χρησιμοποιούμε το 1. Έχει δηλαδή θεσμοθετηθεί ένας διαρκής μηχανικός μείωσης των επικουρικών συντάξεων, τον οποίο προφανώς αξιοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, το ταμιακό έλλειμμα που θα προκύψει αθροιστικά τα επόμενα χρόνια θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων, το παραδέχονται και οι συντάκτες του νομοσχεδίου και θα οδηγήσουν στην εξαφάνιση της επικουρικής σύνταξης. Στο στόχαστρό τους, κατά τη γνώμη μας, είναι η και η κύρια σύνταξη για το λεγόμενο ανταποδοτικό της κομμάτι, όπως το καθόρισε πάλι με τον νόμο Κατρούγκαλο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η σύνταξη, όπως ξέρετε, χωρίζεται σε δύο τμήματα, εθνική το 384 από την εγκυρία του το κράτος, 384 για όσους έχουν 20 χρόνια ασφάλισης, και την ανταποδοτική σύνταξη με βάση τον ασφαλιστικό βίο. Η όλη διαδικασία, αυτή δηλαδή με τη δημιουργία του ΤΕΚΑ, επαναφέρει στη σύγχρονη εποχή ό,τι έγινε με τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1950 και εφεξής, όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια των ταμείων δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού με αγορά αμολόγων, μετοχών κλπ. Με αποτέλεσμα την καταλήστευσή τους. Για όσους έχουν αμφιβολία για το τι επιδιώκουν, θα προσθέσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη μελέτη του γνωστού ΙΟΒΕΤ, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, που συνοδεύει το αναρτημένο νομοσχέδιο. Λέει λοιπόν ο ΙΟΒΕΤ, η μελέτη τους δηλαδή, εκτιμάει την επίδραση της πρότασης μεταρρύθμισης, έτσι το ονομάζουν, σε μακροοικονομικές μεταβλητές και δημοσιονομικά μεγέθη, τόσο βραχυχρόνια όσο και μακροχρόνια, στη βάση σεναρίων υπό συγκεκριμένες παραδοχές. Η υλοποίηση της μεταρρύθμισης εκτιμάται ότι οδηγεί σε σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης της χώρας σε σύγκριση με το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας αν δεν είχε υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση. Η ασφάλιση, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική, μετατρέπονται σε στοίχημα. Μπαίνει σε χρηματιστηριακές λοταρίες και χάνεται συνολικά ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Είναι καθήκον του εργαζόμενου λαού να αντιπαλέψει αυτό το σχεδιασμό, να διεκδικεί στην κατάργηση όλων των ασφαλιστικών νόμων. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα και δεν χαρίζεται.